Σε αυτό το πρώτο βίντεο έχουμε έρθει για ψάρεμα. Έχω έρθει για ψάρεμα. Έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο με ψάρεμα. Τώρα είχε σπάσει ο μηχανισμός και βρήκα έναν άλλον τώρα. Τον εδώ. Πάλι τον, και τον έχω βάλει πάνω. Είναι λίγο χάλια, αλλά εντάξει, ψαρεύει. Οπότε, ψαρεύει μέχρι να το είχα φτιάξει τον άλλον να πάρω καινούριο, αλλά αυτό δεν με βολεύει, είχε φρένα από κάτω. Τέλος πάντων, θα πάρω και ένα δεχτό Savage Salt. Έχει γραμμάρια πολύ ωραίο. Τη μέρα που το πήρα κιόλας, κυνήγησε, κυνήσαν και μάλλον ογκοφάλια θα ήταν, τρία. Και μου χάλασε και ο μηχανισμός. Τώρα αυτό το βίντεο δεν τη φορά που το γυρίζω. Κάτι έχει γίνει σε άλλες δύο. Τώρα θα το βίντεο γι' αυτό κάθε τρεις και λίγο να δούμε πως γίνει πάλι βλακεία. Άμα ξαναγίνει βλακεία δεν θα το ανεβάσω το βίντεο, δεν ξέρω τώρα. Έχω βάλει και μια βάση, έχω φτιάξει μια βάση για το σκήθος για το κινητό. Από ένα φρεσμένο τρίποδο. Συγγνώμη. Θα βάλω το κινητό να κοιτάει από την αριστερή πλευρά η κάμερα που το είχα δει. Και τώρα το έχω βάλει να κοιτάει κάτω, όχι ήταν πάνω αριστερά, τώρα το έχω βάλει να κοιτάει κάτω δεξιά. Και παρέθαμε τώρα, πρέπει να βάλω το χέρι εδώ, όμως με την άλλη μεριά και πήγε και την κάμερα. Συγγνώμη για να με κλείσω για αυτό το πράγμα. Πάμε τώρα. Δεν κάνει και πάρα πολύ μακρινή βόλη, αλλά εντάξει, ωραία είναι. Και ένα άλλο ωραίο τέτοιο ογκ-τογκ, ροζ πλάτη, ασημή κοιλιά και μαύρες κάθετες ρίγες. Το μετένιωσα λίγο πριν αυτό, εντάξει είναι ωραίο, αρκετά ωραίο γι' αυτό. Εντάξει, καλά είναι προς το παρόν. Τώρα γράφεται με εκεί, θέλω να κάνω πιο μεγάλο βίντεο με ψάρεμα. Τώρα αυτό θα βγει λίγο μεγάλο, πιστεύω. Και μας αρέσουν τέτοια βίντεο έτσι όπως σαν αυτό, μου το γράψετε στα σχόλια. Μου το γράψετε στα σχόλια να μας αρέσουν να κάνω κι άλλα. Τώρα μπερδεύομαι. Δεν χρησιμοποιούσα παραμάλλον και μπερδεύομαι τον κόμπο και το τραβάμε στο καλάμι. Και τέλος πάντων μου δει ένα κύριος που είχε κάπου 1,5-2 μέτρα παραμάλλον. Και τώρα μαθαίνω. Το συνηθίζω. Νούμερο 33, fluorocarbon. Αν τώρα δούμε πως έχει κάνει λαβράκι εδώ. Έχει χτυπήσει, έστω. Τώρα τον πρόλαβα τον κόμπο. Πάμε τώρα, συνεχίζουμε. Γεια σας! Ναι. Να και μια μέρα θα τον μπροστά. Ξεκινήσανε. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Με το όλες πάντα να τον μπροστά. Τώρα σκέφτομαι να κάνω και κάτι ένα βίντεο με το ψαροντούφεκο. Έχω μπει μερικές φορές, έχω πάρει κάτι σουπιές με ένα ψάρι. Αλλά με το που τελειώσει να ξαναεπιτραπεί η κυκλοφορία θα ξαναπώ κάπου πιο πέρα, όχι εδώ. Εδώ έχω πάρει 2 σουπιές, αλλού έχω πάρει μια μεγάλη σουπιά κοντά στο κιλό και ένα κέφαλο. Αλλά τώρα θα δούμε. Τώρα εκεί που έπαιξε το τεχνητό, πήδησε και μάλλον κόνους γύρω γύρω. Και ωραία κίνηση. Α,
Βλέπετε το κινητό να πηγαίνει έτσι και ένα στόμα μεγάλο να ανοίγει από πίσω, να προσπαθεί να το αρπάξει. Πολύ ωραίο. Τώρα κόντραρο κόμπο στο δαχτυλίδι και δεν πέρασε μέσα. Πάλι καλά. Μπορούμε να το κάνουμε και πιο αργή κίνηση, έτσι. Δεν το πάει ωραία. Ή γρήγορα να πηγαίνει. Ή το κάνετε σιγά σιγά έτσι. Θα πηγαίνει μία από εδώ, μία από εκεί αργά. Θα ολοκληρώνεται μεγάλη κίνηση έτσι στο τεχνητό. Ενώ άμα το κάνει γρήγορα δεν πάει πάλι πολύ, πάει έτσι. Λείπει πάει πιο γρήγορα. Τώρα από εκεί πέρα, στην παραλία από εκεί δεν πάω, βαριά μου. Δεν θα έχει και τίποτα να κεργά. Δούμε τώρα. Εντάξει, καλά είναι ακόμα. Πάλι κοντραρό κόμπος πάνω στο δαχτυλίδι. Πάλι το πρόλαβα. Οπότε τώρα, άμα θέλετε και κάποιο βίντεο με ψαρντούφεκο, γράψτε μου στα σχόλια και άμα μπορέσω εκεί να βγάλω. Να βγάλω καμιά βόλη, ξέρω εγώ γιατί. Με το edit, επεξεργασία τέλος πάντων το βίντεο. Με την υποβρύχια κάμερα, δεν ξέρω, κάπως δεν ανοίγουν τα βίντεο στο κινητό. Πάει πάλι κουμπί. Έχω λάπτοπ, αλλά εντάξει δεν ξέρω. Δεν ξέρω τόσο καλά. Άρα πρέπει να κάτσω μια μέρα να το επεξεργαστώ καλά αυτό. Να μάθω να κάνω επεξεργασία. Σίγουρα ακόμα. Παπ. Σε αυτό. Σαν να χτύπησε είχε μπλεχτεί το τεχνητό. Αλλά σαν χτύπημα μου φάνηκε, τέλος πάντων. Θα κάνω άλλη μια βολή εκεί. Άντε πάλι ο κόμπος μέσα. Τώρα καλά πρωινό θα πάω εκεί πέρα στα βράχια. Εκεί πέρα. Αλλά την απέναντι πλευρά που βλέπω το βουνό έχω ξαναπάει, είχα βγάλει βίντεο. Εκεί είχα βγάλει τα δύο λαβράκια τα μικρούσικα, έτσι ωραία. Εκεί πάλι βρήκα, συνάντησα να το σαρτούφηκα να ωραίο λευράκι μεγάλο, 2,5-3 κιλά. Είχα πάρει ήδη τη σουπιά εκείνη τη μέρα και έτσι προσπάθησα να του ρίξω να κάνω βολή. Αυτό με κατάλαβε γιατί ήταν σε ριχά νερά και πώς έγινε το έσκα για το κύμα πάνω στο ψάρι. Δεν ξέρω πώς καθόταν εκεί. Και καθόταν όρθιο κάτι έτρωγε για κάτω. Αλλά δεν το προλάβα. Εντάξει, είχα πάρει και μια ωραία σουπιά. Τώρα να περάσει και ψάρι λίγο δύσκολο γιατί ρίχνω και το κειμένο της παραλίας με δίχτυα. Αναρωτιέμαι στα καράβια τώρα στα κάγια αυτά δεν απαγορεύεται η κυκλοφορία. Τέλος πάντων. Ωπα, τι πάτησα τώρα. Πήγε ποτονιά κάτω. Θα έρθω για μια μέρα για άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να βγάλω κι άλλο. Θα έρθω για καμιά μέρα πρωί. Πες και έχουμε και καμιά επιτυχία. Αλλά το καλοκαίρι, τώρα αυτή η βάση με βόλεψε πολύ ότι και το καλοκαίρι να είμαστε καλά. Θα έχει κοκάλια όπως κάθε χρόνο. Μακάρι να έχει και φέτος. Θα βγάζω βίντεο, θα βγαίνουν πιστεύω πολύ ωραία βίντεο τα κοκάλια. Έχει πολύ ωραίο παιχνίδι. Μια μέρα είχα πιάσει 13 κοκάλια και είχα χάσει και μια σταρταριά. Λόγω γιατί είχα το άλλο το καλάμι που ήταν spinning egging που είχα πάρει. Και τα έφερνα χωρίς τρένα, τα έφερνα έτσι ξερά έξω και έχασα αρκετά. Και τότε δεν είχα τόσο καλά τις τεχνικές. Ούτε φέρνα χρησιμοποιούσα τίποτα έτσι τα έφερνα. Μετά άρχισα και τέλη Ιουλίου άρχισα και
αυτά ασχολούν λίγο πιο πολύ, γιατί μου άρεσαν. Τα λίγο άρχισαν να ασχολούν πιο πολύ και το μάθα. Είχα βγάλει παιδιά ένα κοκάλι με τον πλάνο, κοντά ένα κιλό. Σε όσο Instagram δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να το έχω ανεβάσει. Ανεβάζω και εκεί, ξέρω εγώ, δημοσκοπήσεις για βίντεο, για να μου πείτε ιδέες και τέτοια. Ακολουθήστε με MPTube όπως στο YouTube το έχω το όνομα και την εικόνα. Όπως θέλετε, ακολουθήστε με. Γιατί θα βάσω εκεί πέρα, είχα βγάλει ένα κοκάλι περίπου ένα κιλό, θα ήταν τέρας για κοκάλι. Και το είχα πιάσει από την πλάτη κιόλας. Και λέω, να μεγάλη που είχαν τα φρένα δεν κάνανε το... Κάνανε σαν παιδί σπίτς. Κάνανε λύση καρδιάς, ξέρω εγώ, ένα τέρας. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν μαγιάτικο το είχα πάρει. Γιατί είχε πάρα πολύ δύναμη. Και άνοιξα το φρένα, άνοιξα το κούδρα σε λίγο. Το έβγαλα έξω. Πλήρω ψάρι ήταν. Άρα ήταν ωραίο αυτό με τα φρένα. Τέλος πάντων. Αυτό ο μηχανισμός δεν με βολεύει και τόσο με τα φρένα. Όπως σας είπα και πριν, τα έχει από κάτω. Τώρα... θα συνηθίσω με αυτά να μέχρι να πάρω καινούργια. Θα το τρεβάει ακόμα, ωραία. Οπότε πάρα θα βάζω κινητό έτσι στη βάση. υπάρχει και κόσμος που στο κανάλι μου παρατηρεί τα βίντεο που είναι με το πουλιά και είναι το ψάρεμα, οπότε εντάξει. Αφού σας αρέσουν να τα κάνω πιο συχνά με ψάρεμα. Αρκεί να τα βλέπετε αν σας αρέσουν, άμα δεν σας αρέσουν και δεν θέλετε να τα βλέπετε, δεν θα βγάζω, δεν θα ανεβάζω. Ή θα τα ανεβάζω και να τα έχω εγώ, ξέρω εγώ έτσι, ιδιωτικά. Τα που φτιάτε τα κάνω θυμήματα γρήγορα και έτσι, όχι τόσο πίσω, ένα θυμητάκι τσακ. Έτσι. Ναι. Το συμβεί αρκετά μεγάλο το βίντεο. 12 λεπτά για κάτι. Μισό δεν πρόσεξα, μόνο 12 πρόσεξα. 13 λεπτά ακριβώς. Κάτι μέχρι 14 λεπτά, ξέρω εγώ, ένα λεπτό ακόμα. Γιατί. Τώρα υπάρχει αυτό. Ακριβώς στο κύμα, έσκασε εκεί. Υπάρχει αυτό να κάνει έτσι. Ένα χτύπημα έτσι μεγάλο. Κάνει πιο πολύ θόρυβο έτσι. Δεν θα λέω να σε κάποιο. Όπα, να πέσει το γήμα πάνω το βούλιο. Τέλος πάντων. Δεν είχαμε κάποιο αποτέλεσμα σε αυτό το βίντεο. Όπως είπα, ήρθα και αργά. Άμα σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, κάντε ένα like. Να το πείτε και στα σχόλια αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο. Να συνεχίσω να φτιάχνω να κάνω. Πείτε μου και τι βίντεο θα σας άρεσε να βλέπετε στο κανάλι μου. Αυτό, κάντε ένα like, μια εγγραφή και θα λέμε την επόμενη φορά με νέο βίντεο. Γεια σας.